Μετά την τηλεδιάσκεψη των επικεφαλής των παρατάξεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ήρθε στο επίκεντρο ξανά το θέμα της έβρεσης ξενοδοχειακής μονάδας δίπλα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διάθεση από ξενοδοχείο να καλύψει ανάγκες του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Όμως, ο λόγος στο ξενοδοχείο δεν έχει διατεθεί ακόμα στο προσωπικό, είναι η αναμονή χρηματοδότησης. Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάνκης, που είχε καταθέσει την πρόταση αυτή, μίλησε στην κάμερα του Start. Από την πρώτη στιγμή που μας βρήκε ουσιαστικά αυτή η πανδημία και τον τόπο μας, θεώρησα καλό και εγώ και οι συνεργάτες μου να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι και να βοηθήσουμε στον αγώνα αυτό που δίνουν στην πρώτη γραμμή οι άνθρωποι του νοσοκομείου μας, οι γιατροί, οι νοσηλευτές μας, το διοικητικό προσωπικό. Έτσι λοιπόν ήρθαμε σε επικοινωνία, φουγκραστήκαμε αν θέλετε και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου και όλες οι προτάσεις μας τις συμπεριλάβαμε μέσα σε μια επιστολή την οποία όπως και εσείς γνωρίζετε μέσα από το ρεπορτάζ σας τη στείλαμε, την απευθύναμε εδώ και 20 μέρες περίπου ένα μήνα τόσο στον Υπουργό Υγείας όσο και στον διοικητή εδώ του τοπικού μας νοσοκομείου, την Περιφερειάρχη και την διοικητή της έκτης ΥΠΕ από τους οποίους ζητούσαμε από τον καθένα να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες. Αυτές οι πρωτοβουλίες, λοιπόν, μία από αυτές αφορούσε και το ξενοδοχείο. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη με μεγάλη επιτυχία σε άλλα κράτη εδώ γειτονικά μας και το οποίο έχει αρχίσει και γίνεται πλέον αναγκαίο και για την Κέρκυρα. Τι λέμε? Λέμε ότι να υπάρχει δυνατότητα για κατάλημα πλησίων του ξενοδοχείου, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή που οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, οι γιατροί, οι νοσηλευτές μας, θα νιώθουν την ανάγκη να ξεκουράζονται εκεί, έτσι ώστε να μην έχουν εκτός των άλλων, τις κόπωσες δηλαδή που θα επέρχεται από τη συνεχή δουλειά, να μην έχουν, αν θέλετε, και το άγχος, μήπως και μεταφέρουν τον ιό στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση θα πρέπει να γίνει αποδεκτή όσο και να πραγματοποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα ή θα πρέπει να την αφήσουμε. Ουσιαστικά, αν αφήσουμε το χρόνο και τρέξει, δεν θα έχει κάποιο λόγο ύπαρξης ούτε να το κάνουμε εκ των υστέρων. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν τα κονδύλια στην περιφέρεια. Μπορεί η περιφέρεια σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και Περιφερειακό Συμβούλιο. Μπορεί κάλλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο να αφουγκραστεί τους γιατρούς του νοσοκομείου μας, τους νοσηλευτές του νοσοκομείου μας, το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου μας, αν και κατά πόσο μια τέτοια πρόταση πράγματι είναι, χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να γίνει πράξη. Την ίδια κατεύθυνση ήταν και η τοποθέτηση του Πρόεδρου της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων, Περικλή Κατσαρού. Είχε γίνει μια πρόταση σε μένα να παρευρεθώ και να συζητήσω με κάποια θέματα τα οποία απασχολούν το κομμάτι αυτό με το θέμα της υγείας πάνω απ' όλα του νησιού. Υπήρξε μια πάρα πολύ άψογη συνεργασία μαζί του, την οποία μετά οπωσδήποτε μετέφερα και στην ομάδα της που έχει δημιουργηθεί διαμέσου του Δήμου, της Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Τουρισμού του κ. Βαρούγα, έτσι για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων την οποία περνάμε αυτή τη στιγμή στο νησί μας, αλλά και πανελλαδικά και παγκόσμια θα ήθελα να πω. Εμείς σαν Ομοσπονδία καταθέσαμε την πρότασή μας στην ομάδα της αυτήν την οποία σας είπα που είμαστε και μέλος. Αποδέχτηκαν οι συνάδελφοί μου και τους ευχαριστώ πολύ. Ενημερώθηκε η Δήμαρχος η οποία ακόμα και αυτή τη στιγμή σήμερα που μίλησα μαζί της κοιτάει με το Υπουργείο Εσωτερικών και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να δει πώς μπορεί να εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση για ένα ξενοδοχείο το οποίο θα μπορεί εκεί να καλύψουμε όλους όσους έρχονται και μπαίνουν σε καραντίνα, όλους όσους έρχονται. Και βεβαίως και κάποιους από τους γιατρούς οι οποίοι θα χρειαστούν ένα μέρος να μπορούν να ξεκουραστούν, να μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο και αυτό είναι κοντά στο νοσοκομείο. Έχει βρεθεί ο χώρος, είναι διαθέσιμος, δεν ανακοινώσιμος προς στιγμή διότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε την τελευταία λέξη από το Υπουργείο την οποία πιστεύω ότι δεν θα αργήσει. Άρα λοιπόν κινούμαστε σε μια πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση προς αυτό το κομμάτι.